Να ξεκινήσουμε από τα θέματα της επικαιρότητας και είδαμε χθες, κύριε Υπουργέ, στη Βουλή τη συζήτηση για τα εργασιακά. Απαντούσε ο Πρωθυπουργός μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Και εκεί είδαμε και μας ευνηδίασε τον κύριο Βαρουφάκη να καταθέτει ένα στικάκι στον κύριο Τασούλα, ο οποίος και το επέστρεψε. Και θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η δική σας άποψη και αν τελικώς η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάρει την απόφαση να ελεγχθεί το πρώτο εξάμηνο του 2015. Κύριε Μαυραγάνη, θα σας απαντήσω σε ό,τι θέλετε, σε ό,τι με ρωτήσετε. Απλά για λόγους αρχής, απέναντι στους ανθρώπους που μας έχουν εκλέξει στην κυβέρνηση και για λόγους ατομικής ευθύνης, θέλω να πω στους τηλεθεατές μας ότι βρίσκομαι εδώ και πηγαίνω και σε άλλες τηλεοπτικές συνεντεύξεις με κύριε Αποστολή να εξηγώ ποια δουλειά κάνουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και πώς αυτή η δουλειά επηρεάζει τη ζωή των πολιτών. Γιατί οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν υπεύθυνες θέσεις οφείλουν να απολογούνται διαρκώς στην κοινωνία για αυτά που κάνουν και να υπόκεινται στη θετική και χαίρομαι αρνητική που κριτική. Το λέτε και σας υπόσχομαι ότι θα πάμε σε θέματα του Υπουργείου. Επαναλαμβάνω ότι θα σας απαντήσω οτιδήποτε με ρωτήσετε. Δεδομένου ότι είναι στην επικαιρότητα θέλω... και έγινε χθες, θα ήθελα μια απάντηση. Δεν έχω καμία αντίρρηση, επαναλαμβάνω, θα σας απαντήσω οτιδήποτε Παρακαλώ. Με ρωτήσετε. Απλά θέλω να ξεκαθαρίσω είναι αυτό. Είναι ξεκάθαρο και θα το σεβαστούμε κι εμείς. Προς τους τηλεθεατές μας, γιατί πιστεύω ότι όσοι άνθρωποι αναλαμβάνουν υπεύθυνη θέση πρέπει να απολογούνται διαρκώς στην κοινωνία. Αυτή είναι η δουλειά τους. Και να κάνουν τη δουλειά τους. Και να μην συζητούν για τα πάντα. Πείτε μας να μην χάνουμε το χρόνο. Κοιτάξτε, τι έζησα χθες ως ένας καινούριος άνθρωπος στην πολιτική. Είδα τον κύριο Τσίπρα να δυσκολεύεται πάρα πολύ να ξεφύγει από το παρελθόν. Πάρα πολλές από τις τοποθετήσεις που έκανε στο θέμα των εργασιακών σχέσεων που συζητήθηκε σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό μου δίνει την υπόνοια ότι ο κύριος Τσίπρας δυσκολεύεται να λειτουργήσει πολιτικά σε μια εποχή που έχει χαρακτηριστικά μιας κανονικής δημοκρατικής λειτουργίας. Έχουμε ξεφύγει από τα πολύ δύσκολα πρώτα χρόνια των μνημονίων και εκείνη την πρώτη περίοδο τη δική του κυρίου Τσίπρα, το πρώτο εξάμηνο του 2015, την περίοδο της τραγικής ανευθυνότητας, της δημαγωγίας, της αντιμνημονιακής ρητορικής που κατέληξε να δεχτεί τα πάντα τότε ο κύριος Τσίπρας και να πάει η χώρα πάρα πολλά χρόνια πίσω από όλη αυτή τη στρατηγική. Και πολύ φοβάμαι ότι ο κύριος Τσίπρας δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στην σημερινή πραγματικότητα. Επίσης μου κάνει πολύ εντύπωση. Γιατί το λέτε όμως, κύριε Θεοδωρικάκο. Θα σας πω αμέσως. Επίσης μου κάνει πολύ εντύπωση ότι ο κύριος Τσίπρας αποφεύγει τον κύριο Βαρουφάκη. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν νομίζω ότι συνεχίζει να ζει σε εκείνη την εποχή, συνεχίζει να τροφοδοτεί τον εαυτό του και τις όποιες πολιτικές επιρροές πιστεύει ότι έχει με τα ψέματα και τον τυχοδιοκτισμό του πρώτου εξαμήνου για τα οποία έπρεπε να έχουν ζητήσει μια συγγνώμη. Εμφανίστηκε με ένα στικάκι και έπραξε άριστα ο πρόεδρος της Βουλής και του το γύρισε πίσω. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση, ο κύριος Τσίπρας παριστάνει ότι δεν ξέρει τον κύριο Βαρουφάκη. Εκείνος δεν ήταν που μπροστά σε όλους μας έλεγε ότι είναι το μεγάλο του asset της κυβέρνησής του. Έκανε όμως την αυτοκριτική του κυρίου Βαρουφάκη. Ωραία η ρητορική, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει, αν θέλετε να μπούμε και σε μια λογική, κάποιο πραγματικό. Φυσικά σε λογική. Και την αυτοκριτική του έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας για την επιλογή του αυτή. Και στον απολογισμό και στα αίτια της συντριβής, της εκλογικής συντριβής του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι περιγράφεται ευκρινώς το εξάμηνο αυτό και η στάση του κύριου Βαρουφάκη, αλλά και οι ευθύνες που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ για την επιλογή του κύριου Βαρουφάκη. Εγώ θα ήθελα να μου δείχνει ο κύριος Τσίπρας, αν πρέπει να ελεγχθεί αυτό το διάστημα. Θα χαρώ πάρα πολύ ο κύριος Τσίπρας να κάνει ουσιαστική αυτοκριτική για αυτό το διάστημα. Χθες μου έδωσε την εντύπωση ότι η αυτοκριτική του είναι πολύ επιφανή. Μάλιστα. Για να πάμε και στα θέματά σας, όπως πολύ ορθώς λέτε, πρέπει να ελεγχθεί αυτό το διάστημα για να το κλείσουμε. Ελέγχθηκε από τον ελληνικό λαό με την ψήφο του. Μέχρι εκεί. Και κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει τίποτα. Είναι χρήσιμο πάντως. Το λέω γιατί το άφησε να εννοηθεί ο Πρωθυπουργός χθες ότι θα μπορούσε και κοιτάξτε, να ανοίξει. Κοιτάξτε, είναι χρήσιμο από καιρού εις καιρών να θυμόμαστε για να μην επαναλάβουμε ως ελληνική κοινωνία τα ίδια λάθη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ελληνικός λαός τους ψήφισε τους κυρίους του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήρθαν μόνοι τους στην εξουσία. Κάντε αντιπολίτευση ακόμα, παρότι είστε στην κυβέρνηση. Επομένως, παράγουμε ένα πολύ σοβαρό και δημιουργικό έργο. Μάλιστα. Αγαπητέ κύριε, για το οποίο είμαστε περήφανοι και για το οποίο. Είστε περήφανοι για το προσφυγικό. Γιατί και εσείς είχατε μπλεχτεί κάποια στιγμή. Εγώ δεν είχα μπλεχτεί, κύριε. Αλλά
Αλλά φρονίμως ποιόν είχατε. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Είχατε δεν του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν λέτε καλά. Δεν ήταν ποτέ αρμοδιότητα. Δεν τα λέτε καλά. Όχι. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν ο κύριος Χρυσοχοΐδης άρχισε να τα κάνει μαντάρα, είχαν πει ότι συντονιστής θα είστε και εσείς. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει, κύριε. Μα διαψεύδεται την κυβέρνηση. Δεν ισχύει. Όχι, εσείς διαψεύδετε την πραγματικότητα. Όχι, ο κύριος Θοδωρικάκος. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Μην χαθούμε στη μετάφραση. Ένα λεπτό. Όχι, κυρία Μαυραγάνη, με συγχωρείτε. Αυτό που λέει ο κύριος είναι από πάνω μέχρι κάτω λάθος. Και θα πρέπει. Δεν ίσχυσε, λέτε ποτέ. Δεν είχατε ευθύνη ως Υπουργείο Εσωτερικών για το μεταναστευτικό. Όχι, όχι. Δεν ίσχυσε. Διαψεύδεται ολόκληρη τη φιλοσοφία τη κυβέρνηση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εσείς ξέρετε τη φιλοσοφία τη κυβέρνηση. Όχι, αυτή την οποία επικοινωνήσατε. Ακούστε, κύριε, όχι, κάνετε λάθος. Δεν είναι έτσι τα δεδομένα. Τα δεδομένα του προβλήματος είναι τα εξής. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το θέμα των αρμοδιοτήτων. Κατά το σχηματισμό της κυβέρνησης, το Υπουργείο που είχε την ευθύνη για τη μεταναστευτική πολιτική ήταν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Συμφωνώ. Εκεί υπάγονταν τα θέματα. Κάποια στιγμή, μέσα στο φθινόπωρο, όταν αποφασίστηκε από την κυβέρνηση ότι θα φτιαχτούν τα κλειστά κέντρα για την υποδοχή αυτών των ανθρώπων, χρειάστηκε η εμπλοκή του Υπουργείου Εσωτερικών όχι σε συντονιστικό ρόλο, παρά μόνο σε επικουρικό ρόλο, σε συζήτηση με την τοπική αυτοδιοίκηση τότε, για να μπορέσουν... Θα με αφήσετε να απαντήσω, κύριε... Να σας αγούμε, κύριε Θεοδωρικάκο, να το απαντήσετε, κάνουμε και ερωτήματα, ναι. Όχι, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω την πραγματικότητα, γιατί δεν μπορεί η παρουσία μου να λέγονται πράγματα τα οποία είναι ανακριβή, κύριε Μαυράγανη. Το Υπουργείο Εσωτερικών, λοιπόν, μπήκε σε αυτή τη διαδικασία για ένα διάστημα 2 μηνών, προκειμένου να συζητήσει με τους δημάρχους με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθούν οι τοπικές κοινωνίες που θα είχαν το πρόσθετο βάρος να υποδεχτούν πρόσφυγες και μετανάστες. Μάλιστα. Αυτή ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή η ευθύνη του. Κάναμε πράξη όλη αυτή τη συζήτηση με πολύ σοβαρό τρόπο και στη συνέχεια αποφασίστηκε από τον Πρωθυπουργό και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου ότι επανιδρύεται το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, γιατί αυτό μπορεί να λειτουργεί στην παρούσα φάση πολύ πιο αποτελεσματικά. Πάω όμως και στην ουσία του θέματος, γιατί έχω ένα χαρακτηριστικό στη ζωή μου. Δεν μ' αρέσει να υπερφεύγω, όπως είπε ο συνάδελφός σας. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Το πρόβλημα με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες είναι εξαιρετικά σύνθετο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το υποτιμήσατε, λέτε, κύριε Θεοδωρικάκο. Κοιτάξτε, βλέποντας το τεράστιο αυτό πρόβλημα, νομίζω ότι πολλά μέτρα έπρεπε να έχουν πάρθει νωρίτερα. Τώρα αλλά μπορεί να ξεπεραστεί ο σκόπελος των κλειστών τώρα δομών. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλη δύναμη ο κύριος Μηταράκης στη δουλειά. Είναι σύνθετο πάντως το πρόβλημα, ας μην κοροϊδευόμαστε, γιατί δεν είμαστε εμείς αυτοί που καθορίζουμε τις ροές. Πάμε παρακάτω. Να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα θέματα του Υπουργείου σας. Κάποια από αυτά είναι και θέματα της καθημερινότητας, θέματα οικονομικά που αφορούν αρκετό κόσμο. Διαβάζω ότι τη Δευτέρα, μεθαύριο, θα καταθέσετε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πρώτο θέμα. Θα πρημοδοτηθούν, κύριε Υπουργέ, είναι ένα τέτοιο θέμα στο πλάνο σας? Καταθέτουμε στη Βουλή ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο έχει πολλές πτυχές. Η βασική του αποστολή αυτού του νομοσχεδίου είναι νέα μέτρα στήριξης της αυτοδιοίκησης, αντιμετώπισης μιας σειράς προβλημάτων που υπάρχουν στους Δήμους, με τα οποία δίνουμε τη δυνατότητα στους Δήμους να έχουν ισχυρό αναπτυξιακό ρόλο και να εξυπηρετούν πολύ καλύτερα τους πολίτες. Πολύ συγκεκριμένα, το βασικό πρόβλημα που έχουν όλοι οι Δήμοι είναι το πρόβλημα της υποστελέχωσης σε τεχνικές υπηρεσίες και μηχανικούς. Τι κάνουμε εμείς? Δίνουμε τη δυνατότητα μέσω της ΕΕΤΑ και των αναπτυξιακών συνδέσμων της αυτοδιοίκησης να μπορούν να συνεργάζονται με ιδιώτες μηχανικούς για συγκεκριμένο διάστημα και συγκεκριμένο έργο, τους οποίους να διαθέτουν στους Δήμους. Άρα, δίνουμε στους Δήμους τη δυνατότητα να έχουν ισχυρό αναπτυξιακό έργο και ρόλο, πραγματοποιώντας πολλά έργα, πραγματικά έργα και με διασφαλισμένους πόρους, χωρίς να αυξάνουμε τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Επειδή μου είπατε σε σχέση με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η πρόβλεψη που υπάρχει είναι ότι στο δημόσιο, δηλαδή σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης, θα μπορούν να παίρνουν και να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα και υβριδικά αυτοκίνητα. Είδαμε αυτή είναι και η πρόβλεψη, γιατί και θα ακολουθήσει... την παρουσίασή σας στο Ζάπιο και τον κύριο Τασούλα που το χάρηκε κιόλας, το καμάρωνε. Να τα, αυτά είναι.
Σωστά. Εδώ είναι από τη δική σας παρουσίαση στο Ζάπιο. Σωστά. Θα ακολουθήσει σε ένα διάστημα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, mm-hmm. κυρίου Χατζηδάκη, το οποίο θα παρουσιάζει συνολικά την πολιτική της κυβέρνησης γύρω από την ηλεκτροκίνηση και τα κίνητρα στους πολίτες. Στη Βουλή δηλαδή θα μπουν τώρα όλο ηλεκτρικά. Στη Βουλή ήδη έχει κάνει αυτή τη δράση ο κύριος Στασούλας. Εμείς με το νομοσχέδιο που καταθέτουμε αυτή τη βδομάδα θα δώσουμε τη δυνατότητα. Θα δώσουμε τη δυνατότητα σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες να προμηθευτούν ηλεκτρικά οχήματα. Άρα, ο κόσμος που μας παρακολουθεί, επειδή το έχουμε πει και πολλές φορές και από την εκπομπή μας στις οικονομικές συζητήσεις, τα τέλη είναι στο Θεό ακόμη και για αυτοκίνητα παμπάλαια. Ο άλλος για να μπορέσει να κάνει κάτι θα πρέπει να έχει ένα κίνητρο. Ναι, αυτό είναι για τους Δήμους. Επαναλαμβάνω ότι εμείς νομοθετούμε την δυνατότητα αυτή των Δήμων και των κρατικών υπηρεσιών. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να μπει ως τίτλος. Στην οθόνη, διότι το συνολικό νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ναι, και πάει επικουρικά. Και θα έρθει σε λίγο διάστημα. Λεφτά λοιπόν θα πέσουν στους Δήμους. Λεφτά. Θα έρθουν χέρια, οι μηχανικοί, που είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι, για να ξεμπλοκάρουν μελέτες κτλ. Λεφτά. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα έργων του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα διαδεχτεί το προηγούμενο που υπήρχε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Το οποίο δυστυχώς για τους Δήμους και για εμάς. Ο Φιλόδημος είχε μέσα 134 εκατομμύρια, ενώ είχαν εντάξει έργα 1,3 δις. Έχουμε φροντίσει σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να διασφαλίσουμε πάρα πολύ σημαντικούς πόρους, ώστε να μην χαθεί κανένα από τα έργα του προηγούμενου διαστήματος και ίσα-ίσα θα μπορέσουμε με την αυτοδιοίκηση να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο θα έχει κοινωνική, αναπτυξιακή mm-hmm. και περιβαλλοντική αναφορά, προκειμένου η αυτοδιοίκηση να γίνει ένας πυλώνας της ανάπτυξης της χώρας και να προσφέρει υπηρεσίες στους πολίτες. Με ορίζοντα όμως, κύριε Υπουργέ. Με ορίζοντα μέχρι γιατί το τέλος της τετραετίας. Γιατί το Φιλόδημος, όπως λέγεται η πολίτευση, ναι, έπρεπε να τρέχει ήδη. Δεν καταλάβατε καλά. Επαναλαμβάνω για να το καταλάβετε. Είχαν βάλει μέσα στο πρόγραμμα έργα 1,3 δις ευρώ και είχαν 134 εκατομμύρια. Με τι να τρέχει, με αέρα? Ναι, αλλά ωστόσο άλλα, δεν υπάρχει άλλα, κύριε. Αυτό είναι πρωτοφανές. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει τίποτα. Ωραία, εσείς και από πού αντλείτε τα χρήματα τώρα? Θα τα αντλήσουμε από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, από την Ευρωπαϊκή Εκείνη Τράπεζα δεν έλεγαν ότι από τις επενδυτικές. Με λόγια. Εσείς κάνετε κανένα προγραμματισμό με λόγια? Μα λόγια λέτε και εσείς, κύριε Όχι, δεν λέω λόγια. Σας είπα ότι μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα παρουσιάσω το πρόγραμμα του. Κυβερνάτε ήδη 7 μήνες και λέτε θα. Καλά, σοβαρευτείτε, κύριε. Σοβαρευτείτε. Δεν είναι θέμα σοβαρότητας. Είναι θέμα. Μα συγγνώμη, ξεπερνάτε ότι υπήρξε μια κατάσταση. Καλά προετοιμασμένοι, κύριε Θεοδωρικά. Ξεπερνάτε ότι υπήρξε μια κατάσταση η οποία υπεσχέθη στους δημάρχους και πέσαν υπογραφές με τους Δήμους για έργα 1,3 δις, ενώ είχαν 134 εκατομμύρια. Το προσπερνάτε έτσι. Μάλιστα. Το για να προλάβουμε να απαντήσουμε και σε άλλα θέματα. Έλα, για να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Λογικό είναι. Να λέμε την αλήθεια. Παρακαλώ πολύ, μας λέει η κυρία Ιουλία. Ρωτήστε τον Υπουργό σχετικά με τις δηλώσεις για τα ξεχασμένα τετραγωνικά, για τα αυθαίρετα. Τι θα γίνει με αυτούς που έχουν ήδη βεβαίωση των προστίμων και τι θα γίνει με ενδεχόμενη παράταση? Δύο πράγματα υπάρχουν. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη νομοθετήσει ότι μέχρι τις 31 Μαρτίου θα πρέπει οι πολίτες να κάνουν αίτηση και να δηλώσουν τα πραγματικά τετραγωνικά, αυτά που δηλώνουν στο Ε9, όταν έχουν, ας πούμε, ξεχάσει, γιατί προφανώς δεν έχουν ξεχάσει, απλώς δεν έχουν πάει να διορθώσουν κάτι το οποίο είναι λαθεμένο. Με κάποιο τρόπο τεχνικό, λαθεμένο. Ξεχάστηκε, ναι. Και δίνουμε τη δυνατότητα να γίνει αυτή η πράξη για να μην πληρώσουν κανένα πρόστιμο και καμιά πρόσθετη ποινή. Θα πάρει παράταση από τις 31 Μαρτίου. Μισό λεπτό. Αυτό θα μπορούσε να γίνεται με φυσική παρουσία στο Δήμο, επειδή όμως κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρήσει ούτε τις υπηρεσίες των Δήμων, ούτε τους πολίτες. Έχουμε συνεννοηθεί με την ΚΕΔΕ αυτό να γίνει με ηλεκτρονική πλατφόρμα. Υπάρχει συνεννόηση ανάμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών, την ΚΕΔΕ και την ΑΑΔΕ, γιατί αυτό θα γίνει μέσω του αριθμού Μητρώου της ΑΑΔΕ. Και πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα αυτό θα είναι λειτουργικό. Εξετάζουμε την πιθανότητα παράτασης για ένα πρόσθετο λόγο. Καθώς λήγει η προθεσμία στις 30 Ιουνίου η οποία αφορά τα αυθαίρετα και σίγουρα θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν δηλώσεις ανάμεσα στο τώρα και στις 30 Ιουνίου, θα χρειαστεί να διορθώσουν και την αντίστοιχη δήλωση στα δημοτικά τέλη. Επομένως, εκ των πραγμάτων αντιμετωπίζουμε αυτή την εκδοχή για αυτό το διάστημα. Βοήθεια στο σπίτι, κύριε Θεοδωρικάκο, πότε θα γίνει? Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι συνεχίζεται κανονικά. Δεν έχει δημιουργηθεί το παραμικρό κενό.
Έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός από το ΑΣΕΠ. Πρόκειται για 2.500 άτομα, 2.800 περίπου εργαζόμενοι. Είναι πρόκειται για μόνιμες... προσωπικό ή θα είναι, κόσμος. Είναι καινούρια προκήρυξη. Έχουν δικαίωμα σε αυτή την προκήρυξη να συμμετέχουν φυσικά όσοι συμμετέχουν και σήμερα στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Άρα δεν είναι δυνατόν να μην κάνουν αιτήσεις και νέοι άνθρωποι και νέα παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται να μπουν και να προσφέρουν σε αυτή τη δουλειά. Ασφαλώς όμως για τους νυν εργαζόμενους υπάρχει μια ισχυρή μοριοδότηση η οποία καθιστά πιο πιθανή τη συμμετοχή τους και στο νέο πρόγραμμα. Να ρωτήσουμε και την ηλεκτρονική κάρτα στο δημόσιο. Ναι, τι θα είναι αυτό και πώς θα λειτουργεί. Επιχειρούμε να βάλουμε μια τάξη στο θέμα του ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων. Έχω στείλει. Πάρα και... στο ΜΠΕΣ και στο ΒΓΕΣ, πώς θα γίνεται. Εδώ θα το δείτε γιατί θα το παρουσιάσουμε ολοκληρωμένα. Αλλά έχω ζητήσει από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες να μας δώσουν ποια είναι η εικόνα συμμετοχής των εργαζομένων. Αυτό στο οποίο αναφέρεστε είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα κατά το οποίο ανά πάσα ώρα και στιγμή θα μπορούμε στις 11 ας πούμε, το πρωί να γνωρίζουμε πόσοι είναι οι εργαζόμενοι σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που εκείνη τη στιγμή εργάζονται κανονικά. Μια πλήρης ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος γιατί πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο. Στον ιδιωτικό τομέα το ωράριο του εργαζόμενου. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουν οι δημόσιοι υπάλληλοι να εργάζονται κανονικά, να τηρούν το ωράριό τους και να είναι το ίδιο αποδοτικοί με το αν θα εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα. Θα έχουμε αλλαγές στο νομοσχέδιο για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Υπάρχει κάποια τέτοια. Η προσπάθεια που κάνουμε είναι να επιταχύνουμε τις διαδικασίες στο ΑΣΕΠ. Γι' αυτό στο νόμο που καταθέτουμε την Δευτέρα υπάρχουν μια σειρά προβλέψεις. Ενισχύουμε με τη δυνατότητα να αποσπάσουμε καινούριο προσωπικό στο ΑΣΕΠ. Επίσης, μια σειρά έγγραφα που χρειάζονταν μεταφράσεις το ξεπερνάμε, όπως είναι οι 5 βασικές γλώσσες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αλλά αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο και ενός νέου νόμου συνολικού που θα καταθέσουμε το φθινόπωρο. Με στόχο να διατηρήσουμε την αντικειμενικότητα των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, που εγγυάται ο νόμος 2190, αλλά να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Η βασική λογική είναι η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα. Θέμα ωραρίου και αλλαγής λειτουργίας επιχειρήσεων υπάρχει. Δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιο θέμα στο δημόσιο. Όχι, λέω, αν υπάρχει σαν σκέψη να αλλάξει. Όχι, δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιο θέμα. Θέλω πολύ σύντομα να σας θέσω δύο τελευταία ερωτήματα. Το ένα είναι από γονείς. Λείπουν σχολικές αίθουσες, τι θα κάνετε? Είμαστε σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, με το Υπουργείο Παιδείας και την υπηρεσία την αντίστοιχη, την ΚΤΥΠ, προκειμένου να διευκολύνουμε όσο μπορούμε τα πράγματα. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν είναι. Είναι τεράστιο. Έχουμε κοντέινερ. Δεν είναι μόνο ότι είναι τεράστιο. Είναι μια από τις δυσλειτουργίες του ελληνικού δημοσίου. Στην πραγματικότητα, την ευθύνη της κατασκευής την έχει η ΚΤΥΠ ΑΕ, η οποία είναι η υπηρεσία που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά εμείς ως Υπουργείο Εσωτερικών βλέπουμε όλα τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών και τις μεγάλες ελλείψεις και παρά το ότι τυπικά δεν έχουμε αρμοδιότητα, δίνουμε μια πολύ μεγάλη μάχη να εντάξουμε και σχολεία και σχολικές αίθουσες στο δικό μας πρόγραμμα έργων του Υπουργείου Εσωτερικών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Επιμένουν κάποιοι φίλοι τα βεβαιωμένα τέλη σε σχέση με τα τετραγωνικά. Έχω ζητήσει πρόταση από την ΚΕΔΕ για αυτό το ζήτημα, διότι θα πρέπει η λύση που θα δώσουμε να είναι και λειτουργική και δίκαιη, αλλά αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτιέται από το τι απόψεις έχουν οι ίδιοι οι δήμαρχοι. Περιμένω την εισήγηση της ΚΕΔΕ. Μάλιστα. Υπουργέ, εκλογές. Τι εκλογές? Χθες γίνανε, πριν 6 μήνες. Συμφωνούμε απολύτως. Τι εκλογές? Αλλά δεν υπάρχουν, διάφορα. Κυρία Μαυραγάνη, άλλη μια φορά, αλλά να μπει ένα τέλος σε αυτήν την ιστορία. Δεν υφίσταται κανένας λόγος για πρόορες εκλογές. Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Και πιστεύω ότι η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη θα έχει αξιολογηθεί πολύ θετικά από τον ελληνικό λαό και θα μπορεί να κερδίσει άλλη μια τετραετία. Εκλογικό νόμο για την αυτοδιοίκηση των υπουργών. Κλείνουμε με αυτό. Εξάμηνο. Θα έχουμε τουλάχιστον ένα σχηματισμό. Δεν σας ρωτάω να μας πείτε. Α, είδε και τον Πρωθυπουργό, που δεν πήρατε και τα συγχαρητήρια. Με ποια λογική? Με τη λογική ότι ήταν μια δέσμευση ότι κάθε εξάμηνο θα αξιολογεί τους υπουργούς του ο κ. Μητσοτάκης. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός με τη διαρκή αξιολόγηση των υπουργών του, γιατί αυτό ανεβάζει τον πύχη και κάνει όλους τους υπουργούς να είμαστε πάνω από τη δουλειά συνεχώς και να αισθανόμαστε όλους ότι μπορούμε όλοι να βελτιωθούμε. Όλοι οι υπουργοί πρέπει να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Το οφείλουμε στον Πρωθυπουργό που μας όρισε και στον ελληνικό λαό που μας αξιολογεί διαρκώς. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι μιλήσαμε για πάρα πολλά θέματα στο 20 λεπτό. Και καλή συνέχεια να έχετε. Και σε εσάς καλό Σαββατοκύριακο.